Δήμαρχε, κυρία Επάρχε, κυρία και κύριε Δήμαρχε του Δήμου Χαλανδρίου, κύριε Προϊστάμενε της Φιλαρμονικής του Δήμου Χαλανδρίου, κυρία Αντιδήμαρχε, κυρία Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Τμήματος Πολιτισμού του Χαλανδρίου, ελπίζω να τα λέω σωστά, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης Άνδρου, αγαπητοί πρόεδροι συλλόγων, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας και χρόνια σας πολλά. Με σκοπό τη διατήρηση και διάδοση των πολιτιστικών στοιχείων του τόπου μας, ο Μουσικός Σύλλογος Άνδρου από το 2013 προσκαλεί σχεδόν κάθε χρόνο μία φιλαρμονική από την Ελλάδα, προκειμένου να πλαισιώσει τις εκδηλώσεις του διημέρου μαζί με τη δική μας φιλαρμονική, ανυψώνοντας το γόητρο της Πανατριακής Εορτής και ταυτόχρονα συμβάλλοντας στην προβολή του νησιού μας. Φορά που μας αξιώνει η Παναγία η Θεοσκέπαστη να εορτάζουμε τη χάρη της, μας πλημμυρίζει η συγκίνηση και δέος. Σύλλογος Άνδρου αξιώθηκε να πλαισιώσει αυτές τις εκδηλώσεις, φιλοξενούντας τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Χαλανδρίου υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού κυρίου Κώστα Ιωαννίδη, με τους οποίους πλέον έχουν αναπτυχθεί ισχυροί δεσμοί φιλίας, καθώς το προηγούμενο μήνα μας φιλοξένησα στο Χαλάνδρι, όπου η φιλαρμονική μας, η φιλαρμονική του Μουσικού Συλλόγου Άνδρου, πραγματοποίησε μια εξαιρετική συναυλία στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του Ιδρύματος Ζήση, και είναι η δεύτερη φορά που φιλοξενούμε και εμείς την φιλαρμονική αυτή και που μας τιμούν με την παρουσία τους. Τους ευχαριστούμε θερμά. Είναι η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, ο Δήμος Άνδρου, καθώς και το Ίδρυμα Κεδονιέως, που και φέτος μας πρόσφερε γενναιόδωρα το δείπνο στις φιλαρμονικές μας και στο βράδυ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο και την οικογένειά του που μας δίνει το δικαίωμα να οραματιζόμαστε και να προσφέρουμε στον τόπο μας, τον κύριο Σπύρο Πολέγη. Στην Αθήνα. Θερμά ευχαριστώ στο ραδιοφωνικό σταθμό Αστέρα, την κινηματογραφική Λέσχη Άνδρου, την εφημερίδα Αδριακή και το Ενάνδρο που στέκονται δίπλα μας ως χωρική επικοινωνίας. Το ταξιδιωτικό πρακτορείο Πλόες για τη βοήθεια και την άψογη συνεργασία, στην Golden Fast Ferries και προσωπικά στην κυρία Ρίτσα Στεφάνου. Που μας διέθεσε με πολύ προθυμία τα βανάκια για τις εσωτερικές μας μετακινήσεις.
θερμά ευχαριστώ στους επαγγελματίες που μας πρόσφεραν τοπικά προϊόντα για το καλωσόρισμα των φιλοξενούμενων μας και συγκεκριμένα. Το παραδοσιακό πατοκολείο Άνδρου, τη Ροδοζάχαρη, το ζαχαροπλαστείο Καλαδάμης και το κατάστημα Έβαδρος με τις τοπικές μας λεμονάδες και πιτακαλάδες στις έθνες πλέον, το κύριο Δημοσθένη Βαρούτη που μας πρόσφερε το Αντρό και το κύριο Γλυνό που μας πρόσφερε την αδριώτικη πύρα Άνδρους εκτές στο δίκτυο μας. Καθώς την υπομονωρία της Θεοσκέπαστης που όλοι μαζί συνέβαλαν ώστε να δείξουμε τι σημαίνει ανδριώτικη φιλοξενία. Τους κυρίους Φώτη Δημητρίου και Αργύρη Βυσβάρδη που ακούραστα εξυπηρέτησαν τις φιλοξενούμενες μας στις εξωτερικές μας μετακινήσεις με τα βανάκια του Explore Άνδρος. Τους κυρίους Γιώργο Τικόπουλο και Μιλτιάδη Τικόπουλο και Δημήτρια Ζάπη για τη βοήθειά τους στις μεταφορές του Μονάμου. Και φυσικά την κυρία Μαριλένα Τσαφού, άρα μας προτείνει και μας προτείνει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ την υλίκο στον μαέστρο μας, τον κύριο Δημήτρη Σιδερή, στα μέλη της φιλαρμονικής μας, αλλά και για τη συμβολή τους και τον τρέξιμο στην υλοποίηση αυτής της σημερινής συναυλίας. Συγχαρητήρια, πάρα πολλά συγχαρητήρια στους μουσικούς της φιλαρμονικής μας. Και το ήθος τους, πραγματικά και το ήθος τους. Ευχαριστούμε. Πάμε πέσω. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας τιμήσατε απόψε σήμερα με την παρουσία σας. Εύχομαι η Παναγία η Θεοσκέπαστη να μας προστατεύει όλους και ιδιαιτέρως όσους υποφέρουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Παράκληση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κινητά σας. Φέτος είπαμε να πρωτοτυπήσουμε και αντί να προσφέρουμε αθοδέσμες στο κλείσιμο, στους δύο μαέστρους μας, να προσφέρουμε κάτι άλλο λίγο πιο προσωπικό. Πραγματικά ήταν μια καταπληκτική, εξαιρετική και όπως πάντα μια συγκινητική συναυλία. Θέλω να ευχαριστήσω τα βάθη της καρδιάς μου, το σύλλογο. Δήμο Χαλανδρίου που έφερε την φιλαρμονική του, τίμησε την ημέρα της Θεοσκεπάστου, λάβρινε ακόμα περισσότερο τη λαμπρή γιορτή μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκπροσώπους του Δήμου που είναι εδώ και τους ευχαριστούμε πολύ που λάβρινε και εκείνη την ημέρα της Θεοσκεπάστου. Άπειρα συγχαρητήρια στη φιλαρμονική μας, στην Τωρίνα, στο μαέστρο μας, στους μαέστρους, γιατί όλη αυτή η δουλειά
δεν γίνεται μόνο με θέληση, με θελοντισμό, με όρεξη για όλο αυτό, γίνεται και με πειθαρχία. Μην βλέπετε τον Δημήτρη έτσι, καλό παιδί, ευγενικό. Ο Δημήτρης δίνει πειθαρχία στα παιδιά και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Το έχω ζήσει πολύ το 2009. Έχετε τα παιδιά, όπως τα παιδιά όλων από εσάς έχουν περάσει από το Μουσικό Σύλλογο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο ο οποίος καλλιεργεί πολιτισμό στο νησί μας. Δεν κάνει μόνο έργα, αλλά αυτό που κάνει να συντηρεί το Μουσικό Σύλλογο 15 χρόνια, ό,τι θέλουν από όργανα, από οτιδήποτε θέλουν, είναι δίπλα, αθόρυβος, μεθοδικός, είναι ο Σπύρος ο Πολέμης. Να είστε όλοι καλά, η χαρή της Παναγίας, να χαρίζει σε όλους υγεία, ευημερία, ευτυχία και καλή πρόοδο στα παιδιά μας. Γεια σας και από μένα, είμαι αντιδήμαρχος πολιτισμού Καλανδρίου. Να πω να ευχηθώ χρόνια πολλά καταρχήν. Να ευχαριστήσω το Μουσικό Σύλλογο Ανδρού και ιδιαίτερα την κυρία Ντορίνα Αλμοράντι. Αμοράντι, πάντα το μπερδεύω τα όνομά σας. Και ιδιαίτερα για το νιάξιμο και για τη φιλοξενία που αν θα είμαστε καλά, αν περνάμε καλά κλπ. Είχε συνεχώς αγωνία, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω συγχαρητήρια σε όλους τους και όλες τις μουσικούς. Η δικιά μας ορχήστρα είναι από επαγγελματίες κλπ. Αλλά η ορχήστρα της Άνδρου είναι κυρίως, στελεχώνεται από παιδιά και αυτό είναι το εξαιρετικό, τα παιδιά να έρχονται σε και αυτό που έζησα σήμερα ήταν μαγικό και νομίζω ότι τα λόγια είναι περικά. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους από το Δήμο Χαλανδρίου. Εξάλλου το Χαλάνδρι για μένα είναι και 40 χρόνια η δεύτερη πατρίδα μου. Να ευχαριστήσω και τα παιδιά της Άνδρου για την καταπληκτική δουλειά που κάνουν. Να ευχαριστήσουμε τους δύο μαέστρους οι οποίοι είναι καταπληκτικοί και μας έχουν χαρίσει τόσες όμορφες στιγμές. Και βεβαίως την κυρία Ντορίνα Μωράντη που με την πρωτοπορία της μας στείλει την ευκαιρία να απολαύσουμε όλα τα παιδιά της. Εμείς εκ μέρους του Δήμου Άνδρου θα θέλαμε να προσφέρουμε στην Φιλαρμονική του Χαλανδρίου ένα αναμνηστικό δώρο και να ευχηθούμε για μια καινούργια συνάντηση σύντομα. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους. Ειλικρινά ευχαριστούμε από καρδιάς για το προνόμιο που μας δώσανε ο Μουσικός Σύλλογος Άνδρου και η Φιλαρμονική Ορχήστρα Χαλανδρίου να απολαύσουμε μια τέτοια εξαιρετική συναυλία. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ήθελα να πω ότι η Περιφέρεια φυσικά είναι δίπλα σας να στηρίξει ηθικά και υλικά με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορεί, διότι παράγεται πολιτισμό και σας ευχαριστούμε γι' αυτό.